Την επόμενη γραμμή, ναι. Εγώ ακούγομαι. Εσείς ακούγεστε. Είμαι η απίστευτη παρέμβαση του 63χρονου το βράδυ στη ζούγκλα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Ρε εσύ μας κλέβουν, ρε Ζαγόρα. Ό,τι είπαμε να πούμε τα ανέβασε στο Facebook, στο YouTube και κάθονται και τα λένε σε άλλους σταθμούς, ρε εσύ, παρόμοιας ώρας. Δηλαδή, τι είπανε. Ό,τι σου είπα εγώ το βράδυ εκείνο τα μεταφέρουν με γενικότητα, όχι ειδικά. Αφού δεν σε πιστεύουν εσένα με αυτά που είπες, ήσουν, είσαι χαζός που τα είπες. Τα κατέβασε το κεφάλι σου. Ποιος το λέει αυτό, ρε εσύ, εδώ 5.500 προβολές έχεις. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Άκου να σου πω κάτι. Τη συνέχεια περιμένω. Τη συνέχεια. Ναι. Και αυτό που είχες ξεχάσει, πούμε, το σημαντικό να μας πεις. Πολλά. Μπορείς να με βγάλεις μια γραμμή το βράδυ να πούμε πράγματα. Τώρα πες τα. Γιατί δεν θες να τα πεις τώρα. Τώρα. Εδώ. Δεν πάω πουθενά. Φωνάζει ο άλλος για διάλειμμα. Δεν πάω πουθενά. Καλά το διάλειμμα και όλα αυτά εδώ πέρα θα μας διακόψουν. Δεν θα σε διακόψω εγώ. Πες τα. Το παίρνω πάνω. Παίρνω την ευθύνη. Ζητώ συγγνώμη από τους χορηγούς. Ξεκίνα. Μήπως πρέπει να στα πω off the record. Όχι, on the record τα θέλω. On the record, έτσι κι αλλιώς. Γιατί το λέω. On the record, εγώ θα το φάω το ξύλο. Μην έρθουν οι φίλοι σου. Ξέρεις ποιοι. Αυτοί που θα έρθουν το βράδυ που θα σε πάρουν και θα πας, ξέρω εγώ, κάπου. Ναι, δεν ξέρω, εντάξει. Ας έρθουν τώρα αφού δουλεύουν κιόλας. Παίρνεις το ρίσκο. Ναι, ναι, γιατί φίλοι μου είναι αυτοί που είναι στη βάρδια τώρα. Οπότε δεν θα φάω καμιά. Θα σου κάνω ένα σχόλιο. Λοιπόν, να σου κάνω ένα σχόλιο για αυτό που είχες με το Μαντζούκι που συζήταγε το βράδυ, ένα απόγευμα εξαιρετικά με τον Μπέο και τη βράδυ συζήτα από την ΕΠΟ. Ναι, ναι. Από το δικό σου, από τον Παπα, πώς τον είπανε. Καλά, γιατί δεν το σχολιάζεις. Πώς το σχολιάζεις, το είπα, ρε. Είναι ένας από τους πολλούς αντιπροέδρους. Αυτός το βράβευσε, πες, ο Κόμης, ο οποίος έπρεπε να είναι... Πες το όνομά του, ρε, το επίθετό του, το ξέχασα. Σάκης Παπαχρίστος. Παπαχρίστος, ναι. Παπαχίτσος μπορεί να είναι. Ο περίφημος Κόμης, ακούγομαι καθαρά καταρχάς. Ολοκάθαρα ακούγεσαι και είμαι όλος αυτιά κι εγώ. Γιατί έχω hands free τώρα εδώ πέρα, κάτσε να κλείσω και την τηλεόραση. Κλείσε την τηλεόραση και πες τα, λοιπόν, πες τα όλα. Άκουσε να δεις, μια εφημερίδα της πόλης, ναι, έχει σήμερα, ναι, τον άνθρωπο ο οποίος είναι τα πάντα. Γι' αυτό θα σου έλεγα το βράδυ, αφού με είπες τώρα εδώ πέρα. Τώρα όλα πες. Θα πω τώρα θα τα πούμε όλα εδώ πέρα. Πρόκειται περί καριερίστα, πρόκειται περί διεθνιστή, λόγω του το πώς μεγάλωσε. Καταρχάς θα σου πω το πώς ξεκίνησε από την αρχή όλα. Για ποιον λες, για ποιον λες, δεν ξέρω ποιον λες. Για τον κύριο Θεόδωρο Θεοδωρίδη, το γιο του εθνικού Νταβατζή και του άρχοντα της διαπλοκής που είπε κάποτε του Μπαρακτάρη ο Καραμαλής. Κατάλαβες, και είναι ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης. Ναι. Πάμε τώρα και ξεκινάμε λοιπόν. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, θα σου πω γιατί είναι ο γιος του Κόκαλη, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, έτσι. Ο Σάββας ο Θεοδωρίδης ήρθε σε πρώτο γάμο με Αρετή Θεοδωρίδη και γέννησε το Θόδωρο. Χωρίζει. Παίρνει να πούμε τη γυναίκα τη σημερινή του Κόκαλη, την Ελένη Φαρμάκη, και κάνει το Δημήτρη Θεοδωρίδη. Μετά ξαναχωρίζει, πρόσεξε να δεις, και μετά με τη γυναίκα αυτή έκανε δύο παιδιά, το Σοκράτη και τον Τίνο. Τον Πέτρο τον Γκόκαλη τον έχει από την κόρη του Σκούρα Films. Αν θυμάστε τα παλιά έργα Σκούρα Films, Σκούρα Films. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Θέλω για να σου αποδείξω, ναι, ότι από τότε από το χωρισμό αυτός τον ανέλαβε. Δεν πήγε με τη μαμά του ο Θόδωρος και μεγάλωσε από τα παιδικά χρόνια φοιτητής στο κολέγιο μαζί με τον Πιλάβιο συμμαθητές. Ναι. Είναι στον Πειραιά το ψυχοπαίδι του. Ναι. Δηλαδή στις οικογένειες οι οποίες συνήθως γίνεται να αγαπάνε πιο πολύ το ψυχοπαίδι από το κανονικά παιδιά. Εντάξει, από τη ηλικία του δημοτικού λοιπόν, ο κύριος ο Θόδωρος, ο σημερινός Γενικός Γραμματέας της UEFA, μεγαλώνει με αυτούς τους δύο κανονικούς γονείς. Το άλλο το λέει κύριε Σάβα, ναι, να το πω. Ναι. Πάμε, έχουμε λοιπόν παιδί, το πιο αγαπημένο του παιδί για τον Κόκαλη είναι ο Θόδωρος Θεοδωρίδης. Αυτός που κοσμεί σήμερα αθλητική εφημερίδα της πόλης και εμείς του λέμε, να πούμε, το λέμε επίτροπο. Ναι. Επίτροπο τώρα. Ναι. Ένας, ναι, διεθνιστής καθαρός, ναι, ο οποίος τώρα θα σου πω δύο σκάνδαλα, μετά θα πάω στο ζουμί, θα σου πω δύο σκάνδαλα διεθνιστικά, γιατί αυτοί έχουν, με τους άλλους δύο έχουν μεγαλώσει με Μάρξ. Είναι το πρώτο, είναι που έδωσε το γήπεδο των Σκοπίων, τον Αλεξάνδερ Ντεργκρέγ, όπως το ονομάζουν αυτοί, στο να γίνει ο τελικός μεταξύ της Μάντσεστερ και της Λίβερπουλ. Είναι αυτό που έδωσε ο Νικολόπουλος και φώναζε Ρουφιάνος, προδότης, προδότης, τι κάνει αυτός, δεν βλέπει που το έδωσε, που το έκανε. Δύο ψήφους έχουν, φίλε Νικολόπουλε, τα Σκόπια.
Ένα στην UEFA ναι. και άλλο ψήφο πηγαίνει στη FIFA. Ξέρετε, θα πει τα 52 κράτη της Ευρώπης ψηφίζουν δύο φορές. Μία UEFA και μία FIFA. Ναι. Και το δεύτερο, λέω και αυτό το διευνηστικό με το φίλο του Τσούκερ, τον πρόεδρο της Κροατικής Ομοσπονδίας, το οποίο εάν υπήρχε πραγματικός πρόεδρος και όχι αυτός ο πρόεδρος που υπάρχει, να μην το χαρακτηρίσω από νωρίς και θα με κάνω κλείσιμο, θα έβγαινε στα κάγκελα και θα έλεγε: κύριοι, πότε είναι ο αγώνας Ελλάδα-Κροατία και μου τιμωρήσατε το Μανολά. 9 Δεκάτου του 2017 ο αγώνας θα γίνει 10 Δεκάτου. Θα προηγηθεί η έφεση του Μανολά και ύστερα θα γίνει ο αγώνας. Αλλά ποιος να το κάνει αυτό, όταν αυτά τα οποία θα ακούσει στη συνέχεια θα είναι φοβερά και τρομερά. Όχι 5.500, θα πάει για 200. Ο Μανολάς ξέρεις πότε τιμωρήθηκε. Πότε. Ακριβώς το χρόνο στον οποίο δεν δικαιούται η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να κάνει έφεση. Παρασκευή βράδυ στις 3 Δεκάτου τιμωρείται. Έχουν περάσει 28 μέρες από το γεγονός. Ναι. Αλλά αν, επειδή έχει δικαίωμα 3 μέρες να κάνει έφεση, ναι. ακριβώς το χρόνο που λύγει η προθεσμία ανακοινώνει την τιμωρία ναι. του. Γιατί το αναφέρεις αυτό το περιστατικό? Γιατί το αναφέρω, γιατί είναι και διεθνιστικό και... πέσω ψηφοθυρικό. Ναι. Το αναφέρω αυτό διότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έπρεπε να ταράξει τα νερά. Δεν έπρεπε να αποδεχτεί μία ποινή η οποία κανονικά θα έπεφτε στο εφετείο. Ο ποδοσφαιριστής, επειδή δεν υπάρχει ιστορικά δε δικασμένο, θα εδικαιώνεται και δεν θα τρώγαμε την τεσάρα για να κάνει τον καλό στο φίλο του το Σούκερ διεθνιστικά. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά να το καταλάβεις. Ναι. Πέμπτη ήταν ο αγώνας Ελλάδα-Κροατία. Η έφεση θα γινόταν τη Δευτέρα. Μετά από 3 μέρες πηγαίναμε Παρασκευή. Άρα λοιπόν η δικαίωση του Μανολά θα γινόταν να γινόταν Παρασκευή, οπότε θα έπαιζε. Πέμπτη δηλαδή και θα έπαιζε. Αλλά Παρασκευή βράδυ, Μεσολαβή Σαββατοκύριακο, Δευτέρα έγινε η έφεση. Έγινε 3-11. Πέρασαν 28 μέρες και δεν τον τιμωρήσαν το παλικάρι μου. Μεσολάβησε και ο αγωνός το Γιβραλτάρ. Ναι. Όπως ξέρεις, δύο παίκτες έχει εθνική. Το Μανολά και τον Παπασταθόπουλο. Οι άλλοι είναι το χάος. Έτσι δεν είναι. Σωστά, σωστά, ναι, ναι. Σωστά. Τα αποτελέσματα στις... Και το δεύτερο περιστατικό? Το πρώτο είναι του Σκοπίων και το δεύτερο είναι του Μανολά. Α, όχι. Okay. Ναι. Κοίταξε να δεις. Βάλανε το σκίμπε να πούμε να φωνάζει και να κλαίει στα site, σε εφημερίδες, 3 μέρες ότι ήταν άδικο, ότι ξέρω εγώ τι. Η επιβεβαίωση φάνηκε το καλό του Σούκερ. 4-1 στην Κροατία και ο λόγος ήταν η απουσία του Κοστάρα. Ξεκάθαρα πράγματα στα λέω τώρα. Ωραία. Πάμε τώρα στο ζουμί. Πάμε. 2008. Εκεί ξεκινάει το πανηγύρι. 2008 γίνεται ένας γάμος στη Βούλα στον Άγιο Νεκτάριο, παντρεύεται ο κύριος Βατσάρας με την κυρία Μπέτη Κουξένοπλου. Πριν φύγει ο Θόδωρος τέλη, ήταν προαποφασισμένο τα τέλη στις εκλογές εκεί που άφησε τον Πιλάβιο, γίνεται κουμπάρος και αφήνει στην ΕΠΟ τον Βατσάρα μαζί με την Μπέτη. Κουμπάρος ποιος γίνεται? Ποιος γίνεται κουμπάρος? Γίνεται κουμπάρος ο Θόδωρος. Ο Θοδωρίδης του Βατσάρα? Ναι. Α. Στον Άγιο Νεκτάριο Βούλας, κάπου άνοιξε. Και ο Κορακάκης. Γιατί η αδερφή της Μπέτης είναι στα γραφεία της Μπέτης Κοξένουγλου, της σιδηράς κυρίας της ΕΠΟ, η οποία ακολούθησε μετά την φυγή του Βασάρα, δουλεύει στον Αντρόμητο. Και έχει άντρα τον Κορακάκη. Δύο άτομα. Πλην όμως αυτό το γάμο, ο οποίος δεν θέλαν κατέβουν οι βλάχοι εδώ προφανώς από τη Θεσσαλονίκη, γιατί χάλασε το σπίτι του, το ξέρεις αυτό το πράγμα, δεν νομίζω να το ξέρεις. Όχι, ποιο. Χώρισε. Ο κύριος Βασάρας χώρισε εδώ με το σπίτι του. Ερωτεύτηκε, φυσιολογικό είναι αυτό, ερωτεύτηκε η κυρία Μπέτη Κοξένογλου την ανιψιά του Βασίλικου του Βαζενίτη ναι. και ήρθα σε γάμο. Πλην όμως αυτός ο γάμος έγινε με προσκυκύρια βάπτισης. Τώρα το ποιος το είπε και, είναι ξεκάθαρο. Ο άνθρωπος πίσω από την κουρτίνα, ο καριερίστας διεθνηθεί. Ναι. Ο Θόδωρος Θεοδωρίδης. Έγινε ο γάμος με προσκυκύρια βάπτιση. Γιατί? Εγώ. Για προφανώς λέω εγώ τώρα μην κατέβουν και βλάχοι από εδώ. Κρυφά έγινε, άντε να σου το πω καλά. Ναι. Ήταν σκοπό να βαπτίσουν να πούμε τα παιδιά και ο Θόδωρος και μαζί με τον Κορακάκη τους πάντρεψε. Ο Θόδωρος Θεοδωρής έχει παντρέψει τον Βασάρα, δεν το ήξερα αυτό. Δεν το ήξερες αυτό, αυτό είναι το πρωτάθλημα τώρα. Άντε, τώρα βέβαια αυτό είναι. Με κάνεις και θυμώνω. Βέβαια, δημόσια πειράζει. Όλο το παιχνίδι λοιπόν, αφού φεύγουν λοιπόν, ο κύριος Βασάρας είναι στο κουμάντο στην ΕΠΟ και στη διαιτησία. Και πού το ξέρεις, φίλε, θα μου κάνεις το συνήγορο του διαδρόμου. Ναι, μάλλον πού το ξέρεις. Διάκος πέρασε εδώ και πού το ξέρεις. Λοιπόν, απομαγνητοφωνημένη συνομιλία, ναι. εκεί κάπου στις αρχές του 12, διαιτητής. Κύριε Αναστάση, απευθύνεται στο ζωγράφο. Σε παρακαλώ πολύ, γιατί δεν με βάζεις να παίξω. Πάρε με ρε παλίκαρη την άλλη εβδομάδα, θα σε βάλω.
ξανά μάνα ο διαιτητής ο αδικημένος. Γιατί δεν με βάζει, πάρε με παλίκα, δεν σε ξαναβάλω. Ξαναμπαίνει και την τρίτη φορά, εξαρτίζεται ο ζωγράφος επειδή ο άνθρωπος δεν έχει δώσει δικαίωμα και δεν τον βάζει και τι λέει, πανελληνίως 11 εκατομμύρια Έλληνες. Με έχεις τρελάνει ρε φίλε, πάρ' την πέτη να σε βάλει. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά, να το ξαναπαναλάβω. Ήταν μαζί με τον Βασάρα το αντρόγινο που κάνανε κουμάντο, ναι. Αλλά ο Βασάρας μετά τους κάτω της πυραμίδας και του τράβε πάνω έφυγε. Τον πήρε ο Θόδωρος από εκεί και τον έβαλε στη Ρουμανία διαιτητή. Ναι. Και έμεινε η Μπέτη. Έμεινε η Μπέτη. Είτε Μπριάκος υπάρχει, είτε ζωγράφος είναι αυτή. Πάμε τώρα στο 2000, έχουν μεσολαβήσει όλα τα σκάνδαλα, έχει γίνει αυτός ο γενικός γραμματέας ο αυτός. Να πάμε στην υπόθεση της Μέταλλης ή να την αφήσουμε τελευταία. Ας την αφήσουμε τελευταία, ναι. να πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Ναι. Έχουμε λοιπόν μια διαιτησία, στην οποία η Μπέτη Κοξένογλου, τώρα ο γραμμένος την έβγαλε από σιδηρά κυρία, επί Χιούρ Ντάλλας ήταν εκεί στα πράγματα και την καθαίρεσε. Ήθελε να φάει και τον Βασάρα, αλλά τον Βασάρα δεν μπορεί να το φάει, γιατί ήρθε σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σαν υπεύθυνος ανάπτυξης, μαζί με τον Περέιρα. Δηλαδή ο Περέιρα σαν επίτροπος της διαιτησίας μπορεί να παίρνει όποιο θέλει. Και πήρε τον Βασάρα. Ναι. 30 Σεπτεμβρίου από την προσωρινή είχε λήξει η θητεία του, φώναζε ο γραμμένος αν το φάει θα τον κάνει, σιγά να πούμε μην τον φάει. Να είχαμε να λέγαμε. Δεν μπορεί, Δεν μπορεί, γιατί είναι ο κουμπάρος. Έχει βαθίσει τα παιδάκια. Κατάλαβες. Δεν κουμπάρος, το ήξερα. Ο γενικός γραμματέας της UEFA που σου είπα και άλλη φορά ότι δεν είναι γενικός γραμματέας, είναι ο παντοκράτορας. Πάμε λοιπόν τώρα να δεις και εμείς τώρα τι διαπλοκή υπάρχει και στην ομάδα, γιατί αυτά τι ενδιαφέρον έχει ρε φίλε, σου πει ο συνοπαδός μου, κάνε και τι μας νοιάζει μας. Πάμε να δεις λοιπόν τώρα το δικό μας τον γραμμένο. Περίμενε. Όσοι ακούτε, πάρτε κανένα φίλο σας που πετάει εδώ να γυρίσει εδώ να ακούσει. Σεμινάριο είναι αυτό τώρα. Συνέχισε. Ναι. Τώρα πάρτε λοιπόν το μεγαλομέτωχο σε έκανε αγώνα για να βγάλει τον δικό μας τον γραμμένο. Έτσι, αυτό που έχει τρεις αντιπροέδρους. Ναι. Αντωνίου, Βακάλη και Παπαχρήστο, το γνωστό κόμμα. Άκου τώρα να δεις. Από εδώ και πέρα, όλοι αυτοί που μας ακούνε και όλοι οι φίλοι αυτών που μας ακούνε και εσύ, γιατί αυτό τώρα θα πάμε σε ένα site, γιατί εγώ έχω μάθει να μιλάω υποκειμενικά. Τώρα θα μιλήσουμε, γιατί δεν θέλω να είμαι ο κλέφτης όπως οι άλλοι που κλέβουν εμένα στα υποκειμενικά. Mm-hmm. Θα χτυπήσετε όλοι στο Google αυτό που θα σας πω εγώ. Θα σας υποδείξω εγώ αυτά τα οποία λέω. Τα λέει και αυτός ο οποίος θα σας υποδείξω. Είσαι έτοιμος? Ναι. Είπα Φλόγα Sport. Ναι, το είδα νομίζω αυτό. Το είδες? Ναι, ναι. Σκάνδαλο με Αριστείδη Σταυρόπουλο. Εγώ θα πω το κερασάκι. Εσύ θα διαβάσεις αυτά και εγώ θα σου πω τι τρέχει. Ποιος είναι ο δικός μας ο γραμμένος και από πού εντελέτε. Τύπησες? Ναι. Τι σου βγαλε? Σκάνδαλο. Αυτό τώρα αυτό είναι παλιό που λες τώρα εσύ, έτσι. Όχι, φρέσκο είναι. Σκάνδαλο με Αριστείδη Σταυρόπουλο. Αφορά την παρέτηση του γραμμένου. Δεν είχε γίνει ένα μπέρδεμα γιατί πήγε να αποσύρει την πολιετική αγωγή από την κάρτα υγείας. Ναι. Δεν μου την ανοίγει την ιστοσελίδα τώρα, δεν ξέρω γιατί. Πώς δεν σε ανοίξει? Δεν μου την ανοίγει. Flogasport.gr δεν μου την ανοίγει. Flogasport, σκάνδαλο με Αριστείδη Σταυρόπουλο. Γιατί εδώ είναι όλο το ζωή. Δεν μου την ανοίγει εδώ, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, προχώρα. Ωραία. Προχωράμε. Θα το βρω στο κινητό. Ναι. Συνέχισε. Ο δημοσιογράφος ο οποίος έχει αυτό. Το βρήκες? Όχι, συνέχισε, θα σου πω πότε. Εντάξει. Λέγεται Ντίνος Κούλης. Είναι συνάδελφό σου και έχει και τα μούτρα του. Ντίνος Κούλης, όχι Κούης. Ντίνος Κούλης. Ναι. Κούλα, πώς λέμε κούλα. Κούλη. Ναι, Κούλης. Λοιπόν, είχε σπάσει πριν από κάνα μήνα ένα σενάριο ότι ο γραμμένος παρετείται. Εντάξει. Ναι. Ο λόγος ήταν ότι έγινε πολύ θόρυβος για το ότι ήθελε να αποσυρθεί η πολιτική αγωγή από την υπόθεση της Κάρτα Υγείας και κάποιοι σύμβουλοι είπαν όχι, πώς θα γίνει αυτό, αφού το καταστατικό της ΕΠΟ λέει ότι αν αφαιρεθούν λεφτά, η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη με πολιτική αγωγή, έτσι λέει το καταστατικό της ΕΠΟ, να κυνηγήσει αυτούς οι οποίοι τα πήραν. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ποια ήταν? Ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ και η εταιρεία PC System. Αυτή η εταιρεία PC System ήταν αυτή που θα αναλάβαινε το κόστος της κάρτας υγείας. Θα δημιουργούσε δηλαδή όλα τα κέντρα σε κάθε νομό που θα πήγαινε ο κάθε πατέρας αθλητή, θα πλήρωνε 30 ευρώ το χρόνο και θα έκανε το παιδί του εξετάσεις. Για λόγους ιατρικής αυτή δεν παθαίνει ό,τι πέθανε ο Αστεώρη. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται τώρα εδώ? Ξαφνικά βρέθηκε ο άνθρωπος ο οποίος περνάει κάθε φορά την πόρτα του εφετείου και ονομάζεται Αριστείδης
Σταυρόπουλος να είναι στην UEFA παρατηρητής αγώνων Champions League. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάστηκε με την ΕΠΟ και είναι κατηγορούμενος από το κακουργείο δικείο ότι αυτός και τα μέλη της εταιρείας του μαζί με τα διοικητικά συμβούλια, τον Γκαγκάτση και τους υπόλοιπους, είναι οι υπέτειοι για 12 εκατομμύρια ευρώ που φύγανε μέσα από την ΕΠΟ, ξαφνικά γίνεται παρακολουθητή, είναι delegate, έτσι το λέει η απόδειξη αυτού του site, delegate match UEFA. Delegate τι θα πει, εξουσιοδοτημένος, μου λέει η κόρη μου, κάτι τέτοιο θα πει. Mm-hmm. Και έχει και το αντίγραφο το ότι είναι ήδη γεγονός αυτός ο κύριος ο κατηγορούμενος για να παρακολουθεί από την UEFA παιχνίδια. Καλά του λένε το γραμμένο, 3-4 συμβουλή, είναι ποτέ δυνατόν, θα μας πάρουν με τις πέτρες. Πώς έγινε αυτό, αφού κάθε επίτροπο που παρακολουθάει ναι. τα μάτσα, όπως ο Βασάρας παράδειγμα και παίρνει το 5.000, θα πρέπει να περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα έρθουν οι προτάσεις των 10-15 ατόμων και εμείς καταλήγουμε στο ότι να αναλάβει ο Ζαγόρας, ο Κόλκας και τον Μπαρτζόγλου. Ναι. Τελειώσαμε. Πώς είναι αυτό ρε γραμμένο, είναι η περίπτωση που ήταν να παραιτηθεί. Πριν από ένα μήνα, κράτα το λίγο, πριν από ένα μήνα, 27/3/18, ναι. σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΠΟ, κατηγορούμενος για την κάρτα υγείας από την PC Systems, παρατηρητής στην UEFA. Ναι, το βρήκες παλικάρι. Ναι, ναι, μου το έστειλαν, εγώ δεν μπορούσα να το ανοίξω από εδώ, δεν ξέρω γιατί, ναι. μου το έστειλαν όμως. Λοιπόν, είναι πώς ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη, γιατί όταν σου είπα ότι όλο το παιχνίδι είναι αυτό, σήμερα δικαιώνομαι απόλυτα. Πρόσεξε τώρα να δεις. Γιατί σου είπα ότι όλο το παιχνίδι είναι η είδηση της κάρτας υγείας του Οδωρίδη και ΕΠΟ. Πρόσεξε. Του βάζουν φιέρι αυτοί οι σύμβουλοι και του λένε «Έλα δώρο, τι κάνεις να μας πάρουμε τις πέτρες. Είναι δυνατόν αυτός ο οποίος κατηγορεί του μας έφαγε τα λεφτά ξαφνικά από κατηγορούμενος να βρεθεί τιμητής. Πώς είναι δυνατόν να πούμε να είναι ήδη γεγονός, είναι ήδη γεγονός, από το δεις μόλις ως, ότι αυτός είναι πράγματι παρατηρητής των UEFA Champions των αγώνων. Ναι. Σε παρακαλώ πάρτε πίσω, δεν μπορώ. Του λένε, τον πιέζουν. Μα τι για να θα παραιτηθώ, θα παραιτηθείς, όχι θα τον πάρεις πίσω. Και τι απαντάει και τους λέει ρε εσύ Ζαγόρα. Τι θέλετε να κάνω ρε παιδιά αφού μου το είπε ο Θόδωρος Θεοδωρίδης. Αυτός είναι ο δικός μας ο γραμμένος που είπε ο μεγαλομέτοχος που έκανε αγώνα. Να τη διευλογή. Μέσα στο site τώρα θα ακούσεις την είδηση, ναι. γιατί όλος ο κόσμος θα το δει. Ναι. Δεν υπάρχει πουθενά ποιος είναι ο Αριστίδης Σταυρόπουλος. Το λέω εγώ και παίρνω όλη την ευθύνη και όποιος θέλει ας έρθει να διώξει. Ο Αριστίδης Σταυρόπουλος, παιδιά, είναι ο πρώτος εξάδελφος του Θεόδωρου Θεοδωρίδη από την πρώτη του, από την αδερφή του και Σάββα. Το ξαναλέω πάλι καλά, ο σημερινός κατηγορούμενος του εφετείου που μαζί με τη διοίκηση Γκαγκάτση πήραν τα 12 εκατομμύρια, κατηγορούνται, δεν δικάστηκαν. Κατηγορούνται, ναι. Και ο οποίος είναι ήδη, να πούμε, παρακολουθητής, delegate όπως λέγεται, μου λέει η κόρη μου θα πει μπαμπά εξουσιοδοτημένος γιατί δεν την ξέρω τη λέξη, UEFA Champion, είναι ο πρώτος εξάδερφος του Θεόδωρου Θεοδωρίδη από την αδερφή του Κιτσάπ. Είναι συνομήλικη περίπου και δεν έχει ο άνθρωπος όπως θα δείτε και στο site, γιατί τα λέω δεν είναι κλεψιμέκας, σου λέω τι λέει το site. Ναι. Είναι πρώτος εξάδερφος του Σάββα του Θεόδωρου Θεοδωρίδη, ο κύριος Σταυρόπουλος. Αυτός είναι λοιπόν ο δικός μας ο γραμμένος. Καταλάβατε? Ποιος είναι ο Αριστίδης? Ναι, που λέει ο μεγαλομέτοχος. Άρα έχουμε μία διαπλοκή, ξεκάθαρη και οριστική. Τώρα, ακόμα είναι. Το τι θα γίνει στη συνέχεια, το λέει στο site αυτός ότι αναμένεται η συνέχεια. Πάμε τώρα στη Metalist, να πω και στη Metalist τώρα, και να ολοκληρώσω να πω το θέμα για να δείτε παιδιά ότι αυτός που είναι φωτογραφία σε κάποια εφημερίδα και το λένε άντε ρε επίτροπε, δεν είναι επίτροπος. Είναι ο παντοδύναμος και ο ελεγχτής της ΕΠΟ. Πριν πας αυτό, να το διαβάσω το κομμάτι που λέει για τον Σταυρόπουλο εδώ. Ναι. Ποιος είναι, λέει, η αποκάλυψη έχει να κάνει με τον ορισμό του Αριστίδη Σταυρόπουλου ως παρατηρητή αγώνων της UEFA. Ποιος είναι ο Αριστίδης Σταυρόπουλος? Είναι ο πρώην Γενικός Διευθυντής της εταιρείας PC Systems που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής και λειτουργίας του συστήματος της κάρτας υγείας ποδοσφαιριστή της ΕΠΟ. Και φυσικά βρίσκεται ανάμεσα στους συνολικά 8 κατηγορούμενους από πλευράς εταιρείας στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτός από την τότε εμπλοκή του στη δημιουργία της κάρτας υγείας δεν είχε ποτέ καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Εκτός από τον Αριστίδη Σταυρόπουλο για την κάρτα υγείας από πλευράς PC Systems δικάζονται επίσης και οι Παντελής Κύρκος, Κωνσταντίνος Θεοδοσίου, Ιωνας Χατζιωνάς,
Έτσι λέει. Ιωσήφ Αβραμίδης, Γιώργος Λιγεράκης, Κωνσταντίνος Βουρδάκης και Αθανάσιος Ισμαήλος, τους οποίους καταγράφουμε απλώς για την εγκυρότητα του ρεπορτάζ. Το θέμα μας είναι ο Σταυρόπουλος. Τι κάνει λοιπόν σήμερα ο κύριος Σταυρόπουλος παράλληλα με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες? Είναι ένας εκ των παρατηρητών της Ελλάδος σε αγώνες της UEFA. Τι και αν δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το ποδόσφαιρο, η συμμετοχή του στην κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή για λογαριασμό της PC Systems ήταν αρκετή για να κάνει πλέον παρατηρησίες σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Ο διορισμός του, μάλιστα κατόπιν της σχετικής εισήγησης από τον πρόεδρο της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένο, τον περασμένο Ιούνιο, φέρεται να έγινε με εντελώς παράνομο και παράτυπο τρόπο, αφού το όνομά του δεν πέρασε ποτέ από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, το ΔΣ δηλαδή, μέσα από τον προτινόμενο κατάλογο των παρατηρητών. Σε οχλήσεις μάλιστα που δέχτηκε ο Γραμμένος από κάποια μέλη που έμαθαν πρόσφατα για τον παράτυπο διορισμό του Σταυρόπουλου, ο πρόεδρος της ΕΠΟ φέρεται να τους απάντησε ότι μου το ζήτησε ο Θόδωρος Θεοδωρίδης. Ιδού λέει το σχετικό αποδεικτικό που έπεσε στα χέρια της αθλητικής βλόγας, έχουμε σβήσει τη διεύθυνση λέει και το τηλέφωνο. Αριστείς Σταυρόπουλος, UEFA κτλ. Τώρα, για τη συμπλήρωση, το είδες, για τη συμπλήρωση καλώ τον κόσμο και εσένα να κατεβείτε κάτω στη σελίδα αυτή που είστε και να χτυπήσετε το όνομα Θεόδωρος Θεοδωρίδης. Μόλις το χτυπήσετε θα βγει η συνεδρίαση της ΕΠΟ, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πως αυτός δεν πήρε θέση και φεύγει γιατί ήθελε να πάει στην τουαλέτα ο Θόδωρος και πως κατηγορούμενοι είναι ο Παπαδόπουλος και ένας από τον Πειραιά, Αναστόπουλος, κάπως έτσι λέγεται, οι οποίοι φέραν αντιδράσεις. Φανταστείτε να δείτε το έσχος. Χτύπα Θεοδωρός Θεοδωρίδης, κάτω, σε ένα τετραγωνάκι, και εκεί θα κουμπώσει το ρεπορτάζ ολόκληρο, μόλις το χτυπήσει. Ναι, θα το κάνω. Έχει και άλλα που θέλω να διαβάσω εδώ για τον Σταυρόπουλο που λέει. Ναι. Αλλά γιατί με πήγες εδώ σήμερα? Γιατί θέλω να αποκαλύψω το σκάνδαλο της διαπλοκής, πως ο δικός μας ο Γραμμένος. Θα σου πω και γιατί μέταλλες, θα το κουμπώσουμε κανονικά. Ναι. Όσο ο δικός μας ο Γραμμένος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμείς δεν έχουμε καμία πρόσβαση και υπακούει στα κελεύματα του γιού του Κόκαλη. Κατάλαβες, είπα στον Θόδωρο Θεοδωρίδη, θα δεις μέσα όλη την αυτή πώς έγινε, που καταλαβαίνω εκεί ότι ο Καλατζής λόγω της φιλίας του με τον Παπαδόπουλο που είπε όχι και είναι κατηγορούμενος, γι' αυτό εκεί... Δηλαδή εσύ τι λες, ότι πιστεύει, εσύ λες τώρα ότι πιστεύει ο Σαβίδης ότι ο Γραμμένος είναι δικός του, ενώ ο Γραμμένος είναι... τα έχει καλύτερα με τον... Έκανε ένα αγώνα μέσα σε παρένθεση και ουσιαστικά έβγαλε μία από τα ίδια της Αλεξανδρούπολης. Κατηγορούμενοι δεν πρόκειται να... και ούτε θα δικαστούν αυτοί. Γιατί η Αλεξανδρούπολη είναι εδώ όλα τα λεφτά. Γιατί δεν υπάρχουν παραστατικά πουθενά σε οτιδήποτε και όλα είναι με μαύρη σακούλα που δίδαξε αυτός που δίδαξε. Αυτός ο αδύνατος ο άνθρωπος στην Αλεξανδρούπολη. Γι' αυτό και ο Μάκαρος έδινε τα χρήματα με μαύρη σακούλα. Όταν δεν υπάρχουν παραστατικά, δεν υπάρχουν στοιχεία. Με κατάλαβε. Mm. Πάμε τώρα να σου πω για τη Μέταλλες. Μήπως σε δυσκολεύει ο χρόνος? Καθόλου. Μπράβο. Μέχρι στιγμής εσύ δεν κατάλαβες ότι το κουμάντο δεν υπάρχει εδώ και υπάρχει στην Γενόβη. Το πιστεύω, δεν το ξέρω. Λοιπόν, όμως αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις ήξερα από ό,τι τις ακούω τώρα. Επίσης όμως θέλω να έρθεις εδώ στα μέρη μας, αφού μου πας στη Μέταλλιστ, θέλω να έρθεις εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά. Ναι, όπου θέλεις αυτό. Και αν θες να πάμε και λίγο στο Ρόκαστρο, θες να πάμε στο Ρόκαστρο καθόλου? Τι είναι στο Ρόκαστρο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω την κατασκευή. Έχει ένα ξενοδοχείο. Το Γαλαξία, το παλιό. Τέλος πάντων, για πάμε στη Μέταλλιστ. Πάμε τώρα στη Μέταλλιστ. Το σκάνδαλο της Μέταλλιστ τον Αύγουστο του 2013 το γνώριζα εγώ από τότε. Δεν πήρα τηλέφωνο όμως μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, γιατί άμα θα έπαιρνα τηλέφωνο, γιατί πρέπει να μιλάνε με ονόματα, με διευθύνσεις και με στοιχεία, αλλά θα μου πει κάποιος τραβοσόμενος, θα πει πού το ξέρεις ρε φίλε, για αυτούς που θα ακούσουν τώρα, ότι γνωρίζονται μεταξύ τους. Εσύ ξέρεις από παιδί, θα βγει ο Στραβοστόμης και θα μου την πει. Ναι, αν εγώ δεν έχω απόδειξη ότι γνωρίζονται, δεν μπορώ να το πω. Το Σεπτέμβριο του 2015 όμως, αφού το έγινε αυτό με τον Μπερμπάτοφ, είχα μια αποδειξάρα πρώτη. Και μάλιστα δημοσιογράφος που δουλεύει σε σένα την είπε. Άμα θες να σου πω και το όνομα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. 12 και 20 και άλλο ραντεβού. Α, για τον Μπερμπάτοφ, για ποιον? Βέβαια, για εκεί αποδεικνύεται η σχέση τους, γιατί ο μεγαλομέτωχος είχε σκοπό να κάνει ένα δώρο με ενός τεράστιου ποδοσφαιριστή το 2015. Ναι. Δεν είχε γίνει μέχρι τις 31 Αυγούστου που ήμασταν όλοι στα ραδιοφωνάκια. Γιατί δεν το είχε κάνει? Δεν το είχε κάνει, δεν πρόλαβε να δει το αυτό. Πέρασε η πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου και πιστέψαμε ότι ο άνθρωπος δεν θα την κάνει μεταγραφή. Και στις 2 Ιανουαρίου έγινε αυτό. Ναι. Η συνομιλία η οποία
έβγαλε ο Κώστας ο Βασιλόπουλος, ότι ο Γκαγκάτσης με τον Θεοδωρίδη συζητήσανε και του είπε να πούμε ότι μη στεναχωριέσαι στους ενδεχόμενους στόχους αυτούς τα μεγάλα αστέρια που θα έφερνε ο μεγαλομέτωχος. Θα... Και αποδειχθήκε η σχέση, όχι ότι είναι κάτι που είπε ο Βασιλόπουλος, στη γνωριμία τους, ότι γνωρίζονται. Γιατί στην Ιόλ μόνο αυτός πηγαίνει. Εντάξει, ναι. Αλλά πάλι δεν είναι απόδειξη αυτό. Είναι απόδειξη, πηγαίνει σε σκληρώσεις. Δεν ξέρω τι συναντώνται. Λοιπόν, άσχετα που λέει ο Καραπαπάς ότι υπάρχουν κάποιοι παγοκάρχες που πάνε στη Μύκονο και κάνουν, δεν έχουμε απόδειξη να το πούμε, κάνουν διακοπές στη Μύκονο με λεφτά άλλων. Στο ποστάρισμα σχετικό που έκανε τώρα τελευταία μετά τη συνεδρία Super League, που τα έβαλε με το γιο του Γκαγκάτση και ο Γκαγκάτση ο μπαμπάς τον έβλεπε, έκανε το θεάτη, τα φωνάζει με για το παιδί μου και θα τον ορμήσει. Έλαντε. Εντάξει. Και εγώ αυτό σχετικά. Έλαντε, δίπλα ήταν σε τρεις θέσεις ο μπαμπάς και τον έλεγε Τσουτσέκη και Λαθρεμποράκη και αυτός να πούμε κοίταγε. Και επενέβη ο Πιαλόγλου με τον Σπανόλα. Μην βάζεις χαρακτηρισμούς, είναι εντάξει. Okay. Ναι, λοιπόν, πάμε τώρα. Όχι, τι είδω, ο Καραπαπάς της είπε, δημόσιας 11. Ναι, αλλά είπες αυτό, δεν, εντάξει. Ναι, λοιπόν, δεν. Πάμε τώρα. Άρχε τώρα να δεις. Όλοι αυτό είναι με τα δικαστήρια θα αποφασίσουν. Με τα δικαστήρια θα αποφασίσουν. Για πάμε, παρακάτω. Λοιπόν, 37 του 2013. Πρώτος αγώνας, ΠΑΟΚ Μέταλλος. Έχει γίνει εδώ κοσμογονία ποδοσφαιριστών. Έχουν έρθει εδώ και τι δεν έχει έρθει. Από τη Ρωσία δεν ξέρω εγώ πώς εκβαλλόγησε ο Κατσουγάνης, ήρθε ο Λούκας, ήρθαν. Ναι. Κοσμογονία, προπονητής κανονικός και τα λοιπά. Πρώτος αγώνας Μέταλλος ΠΑΟΚ, 37 του 2013. Σημερομηνίες τις κρατάω μέσα στο μυαλό μου, έμονη ιδέα με έχουν. Πρώτος αγώνας 0-2. Χάνουμε εδώ πέρα, ναι. Κανονικά και με τον νόμο. Δίκαια, παντελονάτη πρόκληση, 1-1 εκεί πέρα. Δεν θα περνούσε αυτό Ζαγόρα αν ήμασταν εμείς τα πράγματα. Εάν ήμασταν εμείς τα πράγματα της εποχής του 70, ναι. Μια ομάδα παντελονάτη, παλικαρίσια που μας πήρε την πρόκληση, δεν θα αποδεχόμασταν εμείς να την κυνηγήσουμε στα δικαστήρια, όποια και να είναι. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν. 7-8 επαναληπτικός. 1-1 το αποτέλεσμα στο Χάρκοβο, στη Μέταλλη. Στην οποία Μέταλλη, να ξέρεις ότι την εξαφανίσαμε κιόλας. Ε? Δεν υπάρχει στο χάρτη μετά από αυτό που έγινε. Μετά από την τιμωρία από την ΕΕ. Δεν είμαι. Κοίταξε το Ουκρανικό Πρωτάθλημα, ό,τι θα τη δεις. 1-1 το μάτς, πρόκριση να πούμε κανονικά στη Μέταλλη. 8 του μήνος, επόμενος αγώνας 20 οδόου. 7 με 20. 13 μέρες απόσταση. Ναι. Λοιπόν, ξαφνικά οι εφημερίδες όλοι μας εδώ και διάφορα site φωνάζουν για ενδεχόμενη τιμωρία της Μέταλλης. Ρε παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά. Τι είναι ενδεχόμενη τιμωρία της Μέταλλης είναι αυτή. Δηλαδή πριν από τις 37-29 γιατί δεν ξέραμε τίποτα και μάθαμε μετά τον αποκλεισμό. Πώς έγινε, πώς γίνεται αυτό που λέει και ο Μαυρούλης να έχουν. Γιατί ρε παιδιά, ψάχνω μέσα να δω τι έγινε. Μαθαίνω που λες 8 του μηνός, 9 τώρα έτσι. Βλέπω λοιπόν την ημερομηνία που έγινε το γεγονός της Μέταλλης. Της τιμωρίας της. Τι έγινε. Ναι. Σε ένα παιχνίδι της 16 Τετάρτου, 5,5 χρόνια πριν, ένας διεθνής σύμβουλος της Μέταλλης, λάδωσε ένα ποδοσφαιριστή της Καρπάτη Λίβνα, χάσει με 4-0. Ένα σκάνδαλο που στην Ουκρανία τιμωρήθηκε η Μέταλλη. Λοιπόν, πότε όμως, 5,5 χρόνια πριν, παίρνω ένα τηλέφωνο κατευθείαν στον καλύτερο δικηγόρο στο αθλητικό δίκαιο στην πόλη. Όνομα δεν λέω. Λέω, έλα εδώ ρε Βασίλη, λέω το όνομα, δεν το λένε Βασίλη. Ναι. Τι έγινε εδώ πέρα, χαχαχα, έβαλε τα γέλια. Τι λες μου, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Λέω, γιατί μέχρι 5 χρόνια μου λέει, είναι εδώ αυτό, παραγράφονται μετά οτιδήποτε. Η UEFA δεν είναι αυτή που λέει, φέρτε μου τα σκάνδαλα να τα τιμωρήσω. Ποτέ δεν περνάει ούτε ο χρόνος, λέει, για να δείξει ότι είναι, ξέρω εγώ, της αμήλικτης σε τέτοια θέματα τιμωρίας, τον πρώτο χρόνο τα καθαρίζει. Ρε Βασίλη, του λέω, τι γίνεται εδώ πέρα το σκάνδαλο αυτό της τιμωρίας. Έχει γίνει 16 Τετάρτου. Μου λέει, δεν κατάλαβες τι γίνεται. Λέω ότι προφανώς είναι η ψήφη των 8 των εκλογών για να γίνει αρεστή η Ουκρανική Ομοσπονδία και των 12 μετά. Μεσολάβησαν δύο εκλογές. Αυτό έχει τη σημασία, αλλά τέλος πάντων. Άρα δηλαδή του λέω, δεν είναι παραβατικό. Από το αρχείο βγήκε η υπόθεση. Γενικός αναπληρωτής της UEFA, ο κύριος Θεόδωρος Θεοδωρίδης. Ο άνθρωπος που έχει τα κλειδιά των αρχείων. Λέω, θα γίνει, αποκλείεται μου λέει, μα και να γίνει θα ευνοηθεί η σάλπη. Εντάξει. Έρχεται που λες στα δικαστήρια να γίνουν, είναι τρία. Είναι η πρωτοβάθμια επιτροπή της UEFA, η δευτεροβάθμια εφέσεων και τρίτη το ΚΑΣ. Ναι. Μου λέει Γιωργάκη μου, γιατί αυτό είναι το όνομά μου, όπως και να γίνει, σάλκε θα ευνοήσει. Καλά λέω, είναι δυνατόν τότε, τι γράφουν αυτοί εδώ πέρα. Σε καμία περίπτωση. Νούμερο ένα, δικηγόρος αθλητικού δικαίου. Παιδική φίλη. Σε καμία περίπτωση. Σε δύο-τρεις μέρες, γύρω στις 10 με 11, οι εφημερίδες γράφουν ο ΠΑΟΚ θα δικαιωθεί και όχι σάλκε. Τι γίνεται ρε εσύ,
Το δεύτερο σκέλος του σκανδάλου, γιατί το πρώτο την έβγαλα από το αρχείο. Ναι. Το νομικό τμήμα της ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, εδώ, εισάγει την υπόθεση εσπευσμένα. Όσο φαίνεται πήρε εντολή... Πιο δυνατά λίγο, δεν ακούσα. Εσπευσμένα. Ναι. Να κάνει αίτηση, δηλαδή, της υποδείχτη, να το κάνει θυμάμαι, αίτηση το θυμάμαι, επίσπευση. Ναι. Και η υπόθεση, ρε παιδιά, για το σκάνδαλο σκέλος νούμερο 2, δεν την εισάγει η UEFA στην πρωτοβάθμια επιτροπή της UEFA και την εισάγει απευθείας στην Εφέσεων. Πρώτον φανές, αλλά σύλληπτο, δεν έχει ξαναζητεί τέτοιο σκάνδαλο. Δηλαδή, εσύ η Δαγόρα κανονικά, αντί να έχεις ένα δικαστήριο, δύο δικαστήρια, έχεις ένα. Ναι. Δικαιώνεται ο ΠΑΟΚ. Έχουμε φτάσει, έχει περάσει μια εβδομάδα. Πάμε λοιπόν στο ΚΑΣ το πρωί της 21ης, που ήταν ο 20 του μηνός ήταν ο αγώνας. Δεν ξέραμε ποιος θα δικαιωθεί και το πρωί της 20ης δικαιώθηκε ο ΠΑΟΚ. Σε όλα αυτά, με γενικό γραμματέα, τον κύριο Θεόδωρο Θεοδωρίδη, και σε ένα καθεστώς της UEFA της Ελλάδος με τέτοια βαθμολογία που είχε εξασφαλισμένο τον πρωταθλητή από το 2013 για άλλα δύο χρόνια έως και το 2015 τη βαθμολογία της UEFA. Θα ήξερες ότι ο Ολυμπιακός και στις δύο χρονιές έπαιξε απευθείας στους ομίλους και ο δεύτερος έδινε προκριματικά με την είσοδο του ΠΑΟ. Μετά τον αποκλεισμό από τη Σάλκη αφού δικαιώθηκε θα γινόταν παιδιά. Γιατί θα έλεγε κάποιος ματωμάκι πουλ που θα έπαιρνε ξέρω εγώ ο Ολυμπιακός θα το έκανε. Θα ήταν τέτοια η βαθμολογία που ακόμα και μέχρι το 20 εισαγόμενος ο ΠΑΟΚ στους ομίλους έφερε τέτοιους βαθμούς ναι. Που ο σίγουρος για τον Ολυμπιακό, γιατί σε αυτόν οφείλεται η αναρρίχηση του Θόδωρου εκεί πέρα, θα έπαιζε μέχρι το 20 απευθείας στους ομίλους του αγώνου του Champions League. Και τι χάλασε? Τι πράγμα, δεν χάλασε τίποτα. Χάλασε η μη πρόκριση. Γιατί ο ΠΑΟΚ εκτός από το ότι... που δεν προκρίθηκε, γιατί... Ο ΠΑΟΚ είχε το όφελος του ότι και να μην προκριθεί δεν θα έδινε αγώνα στους προκριματικούς για να μπει σε ομίλου του ΕΦΑ ήδη με την τιμωρία της Μέταλης ήδη ήταν στον όμιλο. Να τα πω άλλη μια φορά να τα καταλάβεις. Τα δύο σκέλη. Το ένα ήταν ότι την έβγαλε την υπόθεση από το αρχείο γιατί πέντε χρόνια μετά είχε πιάσει αράχνηση και δεν δικαιούται να βγει πρώτον. Και δεύτερον ότι δεν εισήχθη στην πρωτοβάθμια επιτροπή της UEFA για να μην δικαιωθεί η Σάλκια και να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, ούτως ώστε να μπει στους ομίλους με αποτέλεσμα να είχαμε έναν Ολυμπιακό για άλλα 3-4 χρόνια τουλάχιστον μέσα στο... γιατί τότε ήταν μακράν οι ομάδες. Είμαστε σε πολύ καλή θέση. Μέσα στους ομίλους του Champions League. Να τα πω άλλη μια φορά να τα καταλάβεις. Ναι. Τα πιαστές. Ναι. Άρα πού καταλήγουμε, Τζόρτζ? Καταλήγουμε στο ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι στα πράγματα και ο οποίος πρέπει να νικηθεί. Να νικηθεί. Να νικηθεί. Είναι, να νικηθεί. Από μόνο ποιον αυτό. Να νικηθεί. Δεν ξέρω, από πού θα νικηθεί από αυτό ποιον. Το πράγμα. Πρέπει να το αποφασίσει. Δεν το πω εγώ αυτό. Από την ομάδα μας. Αφού λες ότι τη βοηθάει σε πράγματα. Γιατί να νικηθεί. Αυτό εσύ το βλέπεις για βοήθεια ή για διαπλοκή. Για να καταλαβαίνομαι. Ναι, έτσι το είπα εγώ. Τη βοηθάει, ναι. Τη βοηθάει, ναι. Ναι, όχι. Δεν είναι βοήθεια. Αυτό είναι σε κρατάει. Σε κρατάει, σε κρατάει γιατί σε φοβάται. Να σε κρατάει γιατί σε φοβάται. Για να μην πω ένα περιστατικό βίας στην Κολομβία τώρα. Όχι, γιατί... μην πεις. Βία άμα έχει, είναι... όχι. Τι? Βία άμα έχει, όχι. Όχι, θα το πω γενικά. Όταν ο Πάμπλο Εσκομπάρ στην Κολομβία είχε και την Αμερική να τον φοβάται, από το Μεντεγίν την πόλη 9 εκατομμυρίων, το Κάλι δεν μπόρεσε να το κερδίσει και το Κάλι τώρα είναι στα πράγματα. Κατάλαβες γιατί όταν πήγε να το κρατήσει με κάτι εγκληματικές ενέργειες, οι αδερφοί Χεράρδου τον αντιμετωπίσαν καταλήλως. Ναι. Το κλείνω αυτό το πράγμα. Κατάλαβες γιατί δεν ήταν υποχείρια. Για να το φέρουμε εδώ πέρα, ο ΠΑΟΚ τι κάνει τώρα, πού βρίσκεται, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, σε τι φάση. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια κατάσταση που τον κρατάει από το χέρι αυτός ο άνθρωπος. Αυτός που έγραψε μια εφημερίδα για επίτροπο. Γιατί τον κρατάει από το χέρι, ρε Γιώργο. Ο Θόδωρος Θεοδωρής κρατάει από το χέρι το Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ κατ' επέκταση, γιατί. Καλά, εμείς δεν κάναμε για να πάρουμε την εξυγίαση. Δεν βάλαμε το δικό μας τον άνθρωπο εκεί. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να δέχεται τα βουλά στον κύριο Θόδωρο. Δεν θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Μα το προηγουμένως το είπα. Εκεί στην ΕΠΟ εμείς δεν τολμάμε τίποτα να κάνουμε. Αλλά πηγαίνει ο Μελισσανίδης εκεί μέσω του. Θα ξαναφτάσουμε πάλι σε και κάνει ό,τι θέλει. Του δέδε, ό,τι θέλει κάνει. Όλη η εξομάλυνση είναι εκεί ακόμα. Ό,τι διορίστηκε από το Θεοδωρίδη βρίσκεται ακόμα εκεί. Βέβαια, Μπάγκμαν, Χολέβας. Ο Χολέβας της Επιτροπής Εξομάλυνσης. Όλο αυτό το κρατάει την ΕΠΟ αυτός. Άρα δεν κάναμε τίποτα εμείς. Δεν κάναμε τίποτα εκεί. Και έχουμε σχέση
και με τα κακουργήματα όπως με την κάρτα υγείας, έτσι. Πήγαινε στο Θεόδωρο Σοδωρίδης και θα το καταλάβεις. Χτύπα και αυτή την παράγραφο που σου λέω. Θα δεις μέσα όλη την εικόνα. Χτύπησε, αλλά λέει το, πώς το λένε, ο άλλος λευκό και όμως βρέθηκαν κατηγορούμενοι. Και την ώρα που ήταν να πει το νέο Θεοδωρίδης έφυγε. Και ο πρόεδρος του ΣΕΠΟ δεν τον αναζήτησε. Πρακτικά λέει τις... Ναι, εντάξει, θα το δω μετά, γιατί είναι μεγάλο. Είναι μέσα, έχει στο Φορίδη, έχει Γκαγκάτσα, έχει Ανασόπουλο, έχει Γκυρτζίκη, έχει πολύ πράγμα. Μα θέλω να σου πω ότι ακόμα και αυτός που είπε όχι, και αυτός βρέθηκε κατά. Δεν μου λες, μου ρωτάει ένας φίλος, ο Σέφερεν λέει τι ρόλο παίζει. Ο Σεφερέν σου είπα τι είναι, είναι τρεις διεθνιστές. Ο διεθνισμός, πάμε και στο πολιτικό. Αυτοί μεγάλωσαν με κομμουνιστικές. Σε σχέση με τον Θεοδωρίδη. Είναι, όσο, άμα το σε το κάνει σο, το σο, θα καταλάβεις. Όσο φέρτο. Ο Σεφέριν που είναι σο φέρτο. Αυτό τον ρόλο παίζει. Ξέρεις πόσα χρόνια έχει το ποδοσφαίρο του Σεφέριν. Πέντε έχει. Και μόλις ανέλαβε, μπήκε η Μάριμπορ στους ομίλους, για να το καταλάβετε. Με το που ανέλαβε πρόεδρος Σοβενία στα 5 χρόνια και τον έβαλε εκεί στο ψηφοδέλτιο, γιατί πάντα θέλει να είναι πίσω από την κουρτίνα. Είναι ένας καριερίστας πίσω από την κουρτίνα. Σε όλα και από την Αλεξανδρούπολη ακόμα. Με Γκαγκάτη, Γκερτζίκη και Μητρόπουλο. Όπου ο Μητρόπουλος ο Κουκής. Ξέρεις, ο ξάδερφός του είναι αυτός που λέει την Αλεξανδρούπολη Κουκής, είναι τέλος δήμαρχος του Εγάλεως. Ναι. Κατάλαβες. Είναι πάντα πίσω από την κουρτίνα ο Θεοδωρίδης. Δεν θα φαίνεται πουθενά. Θα διοικεί πίσω από την κουρτίνα. Ένας άλλος φίλος με ρωτάει γιατί επέτρεψε ο Γραμμένος να γίνει αυτή η βράβευση στον ΠΕΟ προχθές, τις προάλλες. Α, δεν την είδες που τη μαζέψαν κιόλας. Όχι. Γιατί επέτρεψε, γιατί έκανε αγώνα ο ΠΕΟ, ρε παιδιά. Έκανε αγώνα για αυτή τη διοίκηση. Δεν θυμάστε που ήταν φίλος με τον Μαρινάκη και είπε στον Μαρινάκη μετά τον γκολ του Κατσουράνη, στείλε τα παιδιά εκεί να έχουν προστασία μετά τον γκολ. Πώς δεν το θυμάμαι, γιατί εδώ στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ο Μπέος δεν είχε πάρει στο αγοράκι τηλέφωνο να αφήσουν τον πρόεδρο. Ακριβώς, ήταν με το προηγούμενο σύστημα και τώρα τη γύρισε. Όπως τη γυρίσανε και οι σύμβουλοι αυτοί, οι Βακάλης, τους είπα. Και ο Βακάλης, αν θα πάει στις εκλογές των Αθηνών, εκεί είναι η τριάδα. Είναι Βακάλης, Μητρόπουλος και τέτοιος, και Μελισσανίδης. Στις εκλογές των Αθηνών με τον περίφημο τον Δημητρίου. Είναι στη μέση ο Βακάλης. Βακάλης και Παπαχρήστος είναι αεξίδες φανατικοί. Και ο Κόμης, αυτός ο πρωταγωνιστής του αγώνα, ναι. και ο Βακάλης, αυτοί και οι δύο είναι αεξίδες με κυτρινόμαυρα κυκλοφορούν. Και γιατί το έκανε αυτό η ΕΠΟ για τον ΠΕΟ, ας πούμε, και όλη αυτή η ιστορία και πήρε και η δημοσιότητα. Ψιλοπνίγηκε βέβαια. Δύο-τρεις άνθρωποι το αναδείξαμε αυτό βέβαια. Ναι. Ο ΠΕΟΣ δεν ήθελε να φαίνεται την πάτσα να τον βραβεύσει ο Κόμης. Ακούς, δεν το ήθελε αυτό. Ναι. Ο Κόμης ούτε μίλησε, το είδες. Και είπε, να πούμε για να το καλύψει, δεν το ήθελε. Τι είπε, ότι τα έξοδα της Εθνικής Ελπίδων τα πλήρωσε ο Δήμος Βόλου. Για να μην φανεί ότι έχει σχέση. Αυτό δεν το ξέρω, θα το μάθετε τώρα. Ναι. Βγήκε ο Μπέος και είπε να το κουκουλώσει, γιατί δεν του άρεσε, δεν ξέρω εγώ. Πήρε μεγάλη έκταση. Ο Μπέος αγωνίστηκε για να φύγει ο Μαρινάκης εξαιτίας του ότι μπήκε φυλακή, άδικα μπήκε ο Μπέος. Ας το Ματζούκι να λέει. Ο Μπέος είναι φυλακή από 500 λεπτά συνομιλίας από 32.000 λεπτά. Τα 31.500 τα κρύψανε. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ναι. Έκανα αγώνα για να έρθει αυτή η συμμαχία. Ο Σαββίδης με τον Μελισσανίδη, αλλά ουσιαστικά με εμάς δεν έχει σχέση. Έχει σχέση με τους κάτω, γιατί τους ξέρει απ' έξω όλους αυτούς τους 20-25 που σου είπα από κάτω. Ναι. Άλλα, είναι όλοι του Μητρόπουλου, παιδιά, οι οποίοι είναι τώρα με τον Μελισσανίδη. Και ο Μητρόπουλος, του Θωμά, έτσι. Του Θωμά Μητρόπουλου. Γιατί ο Θωμάς, επειδή το Θεοδωρίδη και τον Μπαμπάτζο τους έχουν οι γάβροι και οι πρωταθλητές μέρες τώρα τους φράζουν, ναι. τους έχει δει φωτογραφία. Πήγε και ζήτησε την άδεια του δαστούνου και του είπε αυτός ένα από την Τυριάκια το είδε, να σου πω κιόλα. Και του είπε, θα έχεις πρόβλημα άμα να πούμε τους γυρίσω τους πρόεδρους ενώσεων. Και είπε το φοβερό και τρομερό Σοκράτης, δεν έχω πρόβλημα, κάνε ό,τι θες. Ο Σοκράτης υπάρχει κανονικά. Αυτό σου λέω τώρα, δεν έχω πρόβλημα Θωμά, κάνε ό,τι θες, του είπε του Θωμά. Γιατί έχει αποστασιοποιηθεί πλέον, είναι 80-81. Έχει γίνει και ο καριερίστας γενικός κουμανταδόρος της γης. Πήρε την Ιντραλούσα, είπα κιόλας να πει. Και από εδώ και πέρα δεν έχει άνθρωπος στη ζωή του κάτι να περιμένει. Τα έχει όλα κουμπωμένα. Ναι. Γιατί όταν πούλησε ο Σοκράτης τον Ολυμπιακό, ναι. τότε έγινε γενικός αναπληρωτής της UEFA. Αναπληρωτής γενικός. Σε 7 μήνες μέσα, όταν αρχίζει 9-10, δεν πουλάει ο Κούκαλης. 9-10. Τι 9-10, δεν θυμάμαι. Την χρονιά 2009-2010 πουλάει για να διώξει από πάνω του το ασυμβίβαστο. Για να μην υπάρχει δηλαδή πατέρας, επειδή τον κυνηγάνε σου λέει πάνω οι κάτω χώρες, ναι. κοιτάζει να πουλήσει για να διώξει το ασυμβίβαστο. Ποιο, ένα παρόμοιο με το σκάνδαλο Ζερόμ Βάλκε. Αυτός που πήρε τη μίζα για το Κατάρ, για τη FIFA που ήταν, και είχε τον αδερφό του στην Πάρη. Και πιο πολύ τον κράζουν γι' αυτό.
Με κατάλαβες πόσο οργανωμένο είναι το πράγμα, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Δεν μπορεί να είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στο Champions League που μετέχει και ο γιος του να είναι γενικός αναπληρωτής της UEFA. Το 9-10. Είναι πλέον ήδη δεξί χέρι του Ιφαντίνου, του τότε γενικού. Με πρόεδρο τον Πλατινί. Γι' αυτό πολύ σημαντικό. Κοίτα, ο Θόδωρος Θεοδωρίδης είναι γιος του Σάβα Θεοδωρίδης, δεν είναι. Κανονικός, αιδιολογικός. Ναι. Στην πράξη είναι ψυχοπαίδη του Κόκαλη. Του Κόκαλη. Ναι. Εντάξει, γιατί ο Κόκαλης παντρεύτηκε την πρώην γυναίκα του Σάββα Θεοδωρίδη. Θεοδωρίδη. Και κάνει το Σοκράτη, έτσι δεν είναι. Μαζί της. Με την Ελένη, με τη γυναίκα του, έχει κάνει το Σοκράτη και τον Ντίνο. Ο Ντίνος είναι ο μεγαλύτερος, ο Σοκράτης είναι ο δεύτερος. Αλλά με το Σκούρα φίλος... Και έχει τον Πέτρο από πριν. Τον Πέτρο, τον Σπυριάρη, τον αυτόν που ούτε να το δει δεν θέλει για λόγους που δεν λέγονται στον Πέτρο. Ναι, άστο. Έχει τον Πέτρο, ναι, δεν το λέω σήμερα. Και έχει και τον Δημήτρη Θεοδωρίδη τέτοια, η Ελένη. Α, που είναι με τη Δούκησα. Αυτή είναι η όλη. Αυτός που παντρεύτηκε. Καλό τον κόσμο όλων να μπει μέσα στο YouTube, τώρα που με έδωσε πάσα. Ναι. Μπέστε μέσα στο YouTube να θαυμάσετε ότι ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, που είναι ο γιος του Σάβα, παίρνει τις ευχές των Ναζίσων από το Σοκράτη Κόκαλη και δίπλα από τον Θεοδωρή Θεοδωρίδη, τον ετεροφαλή άνθρωπο. Δώστε το YouTube, δεν σας λέω τίποτα. Είναι και ο Θόδωρος Θεοδωρίδης στο γάμο, λες, έτσι, πίσω από τον Κόκαλη. Πίσω από τον Κόκαλη και όλη τη μέρα μπαμπάς και ψυχοπαίδη είναι μαζί. Ναι. Γι' αυτό κράζει ο γάβρος και ο πρωταθλητής τον μπαμπά και τον ψυχοπαίδη συνέχεια. Το 20 λεπτό του αγώνα Ολυμπιακού Απόλλων Σμύρνης ακούστηκε πρώτα η φωνή από τη θύρα 7 όταν έγινε το 0-1 και προηγήθηκε Απόλλων. Το άντε γλεντήσου Θόδωρε, αυτό το ιστορικό. Ναι. Άντε γλεντήσου Θόδωρε. Γιατί ξέρουν ότι ο ένας έχει εξάρτηση στον άλλο. Την καριέρα του Δημοφίλιο Θόδωρο στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός εκεί που ήταν μεγάλο ρόλο παίζει αυτό. Και ο μπαμπάς του κύριε. Κατάλαβε γι' αυτό καλά σου λέει γιατί μας εξέδες, γιατί μας πρόδωσες. Κοίταξε την καριέρα σου δηλαδή με αυτού. Πώς το αισθάνονται ότι προδόθηκαν, δηλαδή από πού? Καλά, σοβαρά μιλάς. Ναι, γιατί αισθάνονται προδομένοι. Δεν αισθάνονται προδομένοι αφού χάσαν την ΕΠΟ. Από την ώρα που έγινε γενικός γραμματέας του ΕΠΑ επίσημα, το 2016 εκλογές. Και την ΕΠΟ ποιος την έχει πάρει, Γιώργο? Την ΕΠΟ την έχει ο Μελισσανίδης. Αφού σου είπα. Αλλά μέχρι τώρα ξέραμε ότι την είχε ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης. Ο δικός μας ο γραμμένος αποδείχθηκε ποιανό ήταν. Ήταν του Θεόδωρο Θεοδωρίδη που έβαλε την Επιτροπή Εξομάλυσης αυτή, τα άτομα... Και αυτά δεν τα ήξερε ο Σαββίδης, Γιώργο. Δεν του τα είχαν πει. Εδώ είναι το ερώτημα, ρε φίλε, εσύ τι λες. Εδώ είναι το ερώτημα, το μεγάλο. Αυτό ρωτάω και εγώ συνεχώς. Φυσικά και δεν τα ήξερε, γιατί στο απόδειξα με αυτό, με ονόματα και διευθύνσεις, ότι δεν είχε ιδέα. Κατάλαβες. Κάνει ο άνθρωπος ό,τι του λέει αυτός ο γνωστός. Και βγαίνει ο κόσμος... Στους δρόμους. Βγαίνει ο κόσμος. Να, στα είπα. Ο δικός μας, αφού μου, τι ατάκα, αυτή είναι ατακάρα. Δεν είναι, είναι μεγαλύτερη από το Ολυμπιακός και το Γάλλο να κερδίσει. Το ότι, μα αφού, τι να κάνω ρε παιδιά, αφού μου το ζήτησε ο Θόδωρος. Κάνεις αγώνα ρε μεγαλομέτρη του πάω και να παίζω από τον άνθρωπο εκεί. Που λέω τον ξάδερφό του, βάζω τον ξάδερφό του παρατηρητή γιατί μου το ζήτησε ο Θόδωρος. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Και καμιά δεκαριά τώρα, μπορεί να σου λέω και λίγους, επειδή δεν τα έχω ανοίξει όλα, καμιά δεκαριά τώρα που μας ακούνε. Με ρωτάνε, μου λένε να σε ρωτήσω και τώρα τι κάνουμε, λέει. Ο Σαν ΠΑΟΚ. Σαν ΠΑΟΚ, ναι. Έχω εγώ τη λύση. Έχω πρώτα σέματες. Ναι. Έχω και ονόματα. Σαν ΠΑΟΚ. Πες. Έχω. Παρόλο που είναι το Ζαγορακικό εκεί πέρα μέσα και κάνει την εξουσία, είναι. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Το 2008, θα σου πω κάτι τώρα. Γιατί πρέπει να ακουστούν μερικά πράγματα. Δύο άτομα της πρώτης διοίκησης του Ζαγοράκη, το ένα ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο φοροτεχνικός. Ναι. Δεν ακούγονται αυτά. Τα άμαθα εγώ μέσα από τον Τσίντογλου, που ο γιος του Τσίντογλου είναι φίλος μου. Και ο Ανδρέας ο Μαντρίνος, ο γείτονάς, εκεί 50 ναι, μέτρα πάνω, ναι, ναι, ναι. Όταν είδαν τις ταμιακές διευκολύνσεις αυτοί οι ήρωες, γιατί δεν γίνανε ρουφιάνοι, έκαναν αίτηση παρέτησης για προσωπικούς λόγους. Το ξαναλέω. Όταν ξοφλήθησαν οι Τρίτοι, το Δεκέμβριο το 8, τότε που ο κύριος Ζήσης Βρίζας, το σημερινό μέλος της ΕΠΟ, έπαιρνε χρήματα για να φέρει παίχτες να γλιτώσουμε τα μανιαντερικά στο Βαλπαράισο της Χιλής για 1,5 μήνα και πήρε και το Γουχού μαζί. Τη Χιλή ξέρετε. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, πήρε τα λεφτά από το ταμείο ο κύριος αυτός, να πούμε εγώ. Πρόσεχε, τι λες, γιατί στο ραδιόφωνο τα λέμε αυτά. Πρόσεχε. Ναι, στο ραδιόφωνο. Ναι, πήγε στη αυτή να μας φέρει παίχτες. Ναι. Πώς θα γίνει. Να γλιτώσουμε τα μανιαντερικά, τα θυμήθηκε. 15 μέρες που ήταν με τον Γεωργιάδη και δεν φέραν κανέναν. Και φέραν το Σαββίνι τον Παλτό Παπαγιανά και την Ευθύνη από την Ιταλία. Πώς δεν φέραν το Σαββίνι Παλτό Όχι, Παπαγιανά. Όχι, στην Λατινική Αμερική που είχαν πάει. Ζαγόρα, σε παραδέχομαι, γιατί κάποιος άλλος δεν θα το θυμόταν αυτό. Ήταν το διάστημα της παρέτησης
του Γιάννη Παπαδόπουλου, ενός πασίγνωστου φοροτεχνικού στην πόλη και του γνωστού συνδικαλιστή ξενοδόχων Αντρέα Μαντρίνου. Ναι. Οι οποίοι προς τιμή τους, να πρώτα, να ποιοι μπορεί να ηγηθούν εδώ της κατάστασης ή να συνεργαστούν με τον μεγάλο μέτοχο, αν ξέρει ή δεν ξέρει. Αυτά τα δύο τα άτομα δεν γίνανε ρουφιάνοι στις ταμιακές διευκολύνσεις που ξέρουμε όλοι από πού προήλθαν. Και κάνανε αίτηση παρέτηση. Τα κάλυψε όλα σαν βίδιζε, Γιώργο, τώρα ακόμα εκεί είσαι. Όλα τα κάλυψε. Ό,τι στραβό υπήρχε, ό,τι ελλείψεις υπήρχαν στα ταμεία, τα κάλυψε όλα σαν βίδιζε. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Ίσα βάρκα, ίσα πανιά, έτσι το λέμε. Ναι, πρόσεξε όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι, θέλω να σου πω. Νάτι. Κατάλαβες. Που μπορούν να συνεργαστούν μαζί του. Και όχι αυτοί που είναι σήμερα εκεί. Θα μου πεις που έρχονται και αυτοί από το Ζαγοράκι. Ναι, αλλά όταν είδα να από πούμε... Από το Ζαγοράκι ποιοι προέρχονται, ποιους λες? Τις πρώτες διοίκησης του Ζαγοράκι ήταν όλοι αυτοί. Έτσι. Όχι, εκεί, για τώρα, είναι... τώρα που είναι. Τι όλες, τον Καγκάτσι, τον Μάκη που είναι ο γιος του Καγκάτσι, του Βασίλη που είναι κουμπάρι με το Ζαγοράκι. Αυτό εννοείς? Μια ουσα κεραμίδια. Άλλος. Όχι, το εννοώ, είμαι σίγουρος. Άλλος. Κοίταξε, οι υπόλοιποι, Τεβεκέλης και Ποριοτόπουλος και αυτοί, όλοι αυτοί ανατρέξει στο Βασίλη Χιζοδήμο, τίποτα δεν σας λέω. Χτυπήστε αυτό το όνομα. Και μέσα ο άνθρωπος, θυμάστε τις εκλογές του 2011, που ξέχασε με ένα ψήφο του γραμμένο. Ναι. Μέσα εκεί θα δείτε τι ρόλο παίζει ο καθένας. Πώς τους ονομάζει. Ωραία, άρα τώρα τι τους λες, Πάω, ξέρετε, Γιώργο, που είσαι και μεγάλος εσύ τίποτα και σ' ακούνε. Το... Έχω χαζέψει τώρα που σ' ακούνε. Δεν θα πρωταγωνιστήσουν ποτέ. Ότι δεν θα πρωταγωνιστήσει ο ΠΑΟΚ ποτέ. Γιατί? Με τίποτα. Γιατί? Γιατί όσο υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος πρέπει να σε φοβάται και να σε υπολογίζει αντί να τον, να τον παρακαλάς, όπως σήμερα σε κάποια εφημερίδα, αν έλαβε πρωτοβουλία που το λένε, μόνο τότε θα πρωταγωνιστήσεις. Μπορείς να τον νικήσεις, μπορείς να σε παρακαλάει αυτός. Έτσι είναι η νόμη. Αφού έτσι πως τα λες τόση ώρα, τις έχει κρατημένο, Γιώργο. Τελείωσε. Δεν θα πρωταγωνιστήσεις. Άμα πάρει ο λαός την κατάσταση με ισπανικά μοντέλα και ξέρω εγώ τι, ναι. Αλλά πώς θα γίνει, θα σου πω πώς δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί μα αφού έχει ένα θηρίο βουνό με λεφτά ο ΠΑΟΚ πίσω του. Δεν πρέπει να πάρει ανθρώπους σαν και εμένα δίπλα του. Α, το λέω εγώ. Θα πρέπει να εγώ πάρει το ξέρω ότι το πρόβλημα, μάλλον όχι το ξέρω, το λέω όλα αυτά τα χρόνια το πρόβλημα είναι τα στελέχη που έχει ο Σαββίδης. Αλλά επειδή αυτά τα στελέχη έχουν καλές σχέσεις με κάποιους, ας πούμε, δεν τους ακουμπάει κανένας. Τους κρατάνε αυτά τα στελέχη που είχε, τους κρατάνε αυτοί που σου είπα. Και ποτέ δεν θα πρωταγωνιστείς, γιατί ο μεγαλομέτωχος χρειάζεται και το κεφάλι αυτό εδώ πέρα, δεν στρίβει. Ας πάρει εμένα. Δεν είναι όλοι βέβαια, άχρηστοι, δεν μιλάω για όλους. Φυσικά δεν μπορώ να το πω αυτό. Όχι τσουβάλισμα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δημιουργούν πρόβλημα, ενώ φαίνεται προς τα έξω ότι είναι αυτοί που προσπαθούν περισσότερο. Ακριβώς, η εργατικότητα, όπως είχα πει και το χαρακτηρισμό. Αλλά κρατάνε ολόκληρο οργανισμό. Ξέρεις τι θέλω να... Μου κάνει εντύπωση που δεν το ξέρεις. Δηλαδή που δεν το έχεις αναφέρει. Που σου είπα πριν για ένα ξενοδοχείο, θυμάσαι πριν από ένα χρόνο, δεν ξέρω και παραπάνω, που είχε βγάλει ο Παναθηναϊκός μια ανακοίνωση και μιλούσε για έναν ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη που κανονίζει, που πάνε οι διαιτητές εκεί πάνω στο... Με αφορμή τον ημιτελικό, ρε. Με αφορμή τον ημιτελικό, τον περσινό. Με έναν ιδιοκτήτη ξενοδοχείο που είναι φίλος του ΠΑΟΚ, που είχε βγάλει μια ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός και ανέφερε και το όνομά του. Από το Ρεόκαστρο, που έχει στο Ρεόκαστρο ένα ξενοδοχείο αυτός. Όχι, όχι. Θέλω να το. Ποιο είναι ημιτελικό, του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, λες? Του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε βγάλει μια ανακοίνωση για τη διαιτησία. Τη συγκεκριμένη. Είχε ένα αγώνα play-off, δεν θυμάμαι. Είχε βγάλει μια ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός πέρυσι και μέσα σε αυτή την ανακοίνωση αναφέρονταν ένα όνομα, αναγράφονταν ένα όνομα. Έτσι, ο οποίος είναι ένας ιδιοκτήτης ξενοδοχείου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάπου στο Ρεόκαστρο. Κάποιος που, άμα με ακούει τώρα, με ακούτε εσείς που. Η ρεπόρτερ μου, ας μου στείλετε λίγο το όνομα και αυτό και την ανακοίνωση θα τη βρείτε. Λοιπόν, είχε αναφέρει ότι αυτός επηρεάζει τους διαιτητές. Ποιος να επηρεάζει, αφού σου είπα τα ονόματα των αρχηγών εσύ εδώ πέρα. Άκου, άλλο θέλω να σου πω τώρα. Μου κάνει εντύπωση που δεν το ξέρεις αυτό, γιατί είναι χοντρό. Είναι όλη η ουσία η φετινή. Είναι όλη η ουσία φετινή. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Το λέω τώρα, το λέω, είναι πιο επικίνδυνο αυτό που κάνω εγώ από αυτά που έχεις πει μέχρι τώρα. Λοιπόν, ενώ αυτό πρέπει να το λέμε 3 ώρα τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, λέγεται, ξέρω, έχω ακούσει, ότι έκανε όλη την ιστορία, βοήθησε τον ΠΑΟΚ με τους διαιτητές. Αυτός ο τύπος, για ένα διάστημα πριν από αρκετό καιρό ή από λίγο καιρό εξαφανίστηκε για 2-3 μέρες
και επέστρεψε. Ναι. Βάζω τελεία εδώ και θέλω να το βρεις εσύ το υπόλοιπο. Τι έχει γίνει. Δεν έχει καμία σημασία αυτό που λες όταν έχεις αποδεχθεί Αρετόπουλο με Ολυμπιακό και Κομίνη με ΑΕΚ. Τι να το κάνω εγώ αυτό που μου λες, είναι έτερο. Γνωρίζουμε, να διαβάζω την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, μου την έστειλα. Μπράβο Θωμά, ευχαριστώ. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι ο κύριος Κίζας φιλοξενείται από τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Σάρισα, τον κύριο Τσακίρη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φιλοξενία περιλαμβάνει ακόμα και πιο σύνθετες προσωπικές εξυπηρετήσεις. Αυτή είναι η ανακοίνωση που είχε βγάλει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τι λέει. Δεν τη θυμάσαι. Που πάθαμε πλάκα, δηλαδή τέτοια ώρα τι είχε βγει, νομίζω, ή λίγο πιο αργά. Τέλος πάντων, τη διάβαζα και δεν πίστευα ότι διάβαζα εγώ τέτοια ανακοίνωση από ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, σοβαρή, από τις λεγόμενες μεγάλες, ας πούμε. Ωραία. Και τι συμπέρασμα βγαίνει από αυτό. Μια υποψία, ένας υποψιασμός είναι. Ένας υποψιασμός είναι, ναι. Αυτός εδώ, πηγές δικές μου, μπορεί να κάνω και λάθος. Μου είπαν πριν από λίγο καιρό ότι για 2-3 μέρες εξαφανίστηκε από τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν στην Αθήνα. Άντε πες εσύ τώρα τι θα βρει, τίποτα, όλα είναι υποψίες αυτά που μου λέτε Ζαγόρα. Ρε Βασάρας και Περέιρα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν. Μα δεν τα λέω σε σένα για να τα ακούεις εσύ. Ο Βασάρας, ο κύριος, είναι κουμπάρος, του βάπτισε τα παιδιά, τον πάντρεψε με προσκλητήρια βάπτισης. Γιατί δεν ήξερα ότι ο Βασάρας έχει κουμπάρο το και είναι και νονός των παιδιών του Θόδωρος Θεοδωρίδης. Φυσικά είναι και νονός των παιδιών. Είναι ο άνθρωπος ο Βασάρας ο οποίος 30 Σεπτεμβρίου έληξε η θητεία του ρε παλικάρε. Παλικάρι μου έληξε και ήρθε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ποιον θα τον επέλεγε ο Περέιρα σαν υπεύθυνος ανάπτυξης. Το αυτή του Θοδωρίδη για το... είναι το αυτή, είναι ο ενδιάμεσος. Δηλαδή ό,τι και να γίνεται αυτό θα μεταφέρει στον κουμπάρο. Στον κουμπάρο τον διεθνάρχη, τον διεθνιστή. Με κατάλαβες τι γίνεται. Τι να λέμε τώρα, ποια εποπήρες και ποιος γραμμένος. Να η διεθνιστή. Πώς είναι δυνατόν να αποδεχθείς Αρετόπουλο τον Γκραγκάσα. Να σου πω και το άλλο τώρα. Μόνο οι Σακαφιάδες έχουν τέτοια από κάτω. Μόνο αυτοί είχαν τα άντερα να γράψουν Αλέξη και Μπουτζιόλη είστε ντροπή στην πόλη. Και οι Αγρινιώτες έπρεπε να γράψουν Σιλιαρά και Τάκη θέλετε σοπάκι. Άμα παίξει, άμα ακούει κάποιος από το Αγρίνιο, αυτό πρέπει να είναι το τέτοιο. Εκεί πέρα το διακύβευμα. Όλα αυτά, όλη τη διαιτησία ο Περέιρα είναι το αυτή το κουμπάρος και ο κουμπάρος θα μεταφέρει στον αρχηγό. Και σήμερα επάνω πήγε ο γραμμένος, το ξέρεις αυτό. Πού? Πού πάνω? Επάνω είναι. Στη Γενέβη και στη Ζηρίση. Να κάνει τι? Πήγε πάνω. Να δει το Ινφαντίνο. Και εκεί τα παιδιά της Ζηρίκης κανονικά, τα δικά μας, έχουμε 40 παιδιά εκεί στη Ζηρίκη. Ναι. Πρέπει να πάνε να δουν πού είναι, στη Γενέβη ή στη Ζηρίκη. Και με ποιον θα συναντηθούν. Έχουμε καλό σύνδεσμο εκεί. Γίνουν 45 με 50 άτομα στη Ζηρίκη. Να πάνε να δουν. Και αν θέλουμε αποτελέσματα, πρέπει κάθε μέρα να βρίσκονται εκεί στη Γενέβη. Θα μου πεις αυτός ζει στη Νιόν. Η Νιόν ζει 18 χιλιόμετρα στην Ελβετία και στη Λίμνη και δουλεύει στη Γενέβη. Και όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ναι. Και ο συμμαθητής του Πιλάβιος, να ξέρεις, είναι στο ΚΑΣ. Ελέγχει και το ΚΑΣ. Ξέχασα το πω. Ο Πιλάβιος. Ο Πιλάβιος. Ο Σοφοκλής. Ο Σοφοκλής. Τον έχει δικαστεί. Και παρατηρητή του βάζει και δικαστή. Τον έχει συμμαθητή στο ελληνικό κολέγιο τον είχε παλικάρι μου. Και πήρε και 1,5 εκατομμύρια από τον Αριστείδη Σταυρόπουλο σαν χορηγία από την PC System. Αυτή η εταιρεία, η PC System, με τον Αριστείδη τον ξάδερφο, έδωσε χορηγία στην ΕΠΟ 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ δεν πήγαν τα 12, έδωσε 1,5 εκατομμύρια ευρώ επί προεδρίας Πιλάβιου. Ένα συγκοινωνία δοχεία. Είναι Λοζάνη, Γενέβη, Ζηρίχη, Μηχανιώνα, Περέα, Μπαξέ. Κατάλαβες, αυτό το παιχνίδι παίζεται εκεί πέρα. Όλα εκεί γίνονται. Τι άλλο να σου πω. Είναι ποτέ δυνατόν ο Πιλάβιος, ο κατηγορούμενος για την κάρτα υγείας, αυτός που έπαιρνε από τον κατηγορούμενο Αριστείδη Σταυρόπουλο να πούμε, έπρεπε να διεκδικεί τα λεφτά, να παίρνει και χορηγία από αυτόν και να βρίσκεται σήμερα να δικάζει. Αυτός δικάζει. Να τώρα πότε θα βγει και η απόφαση κάνα 2 μήνες, θα αθωωθούν όλοι γιατί δεν υπάρχουν παραστατικά. Φύγαν 12 εκατομμύρια χωρίς να φαίνονται παραστατικά τίποτα και οι λογιστές ξεχάσανε τα πάντα εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, και γι' αυτό και ο Αριστείδης παίρνει θέση παρατήρητη από τον ξάδερφο. Κατάλαβες. Και όμως ο Πιλάβιος αντικάζει υποθέσεις. Πρόσεξε, το διαιτητικό δικαστήριο τώρα δεν ξέρω αν την έπιασες ότι θα πηγαίνει επάνω. Μ' ακούς, ρε? Ναι, πώς δεν σ' ακούω. Εντάξει, ναι, εγώ ζαλιστή λίγο, αντί εντάξει, ακούω. Θέλει να το μεταφέρει ο Θόδωρος επάνω. Όχι σε πολιτικά δικαστήρια εδώ, δηλαδή έχουμε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο. Θέλει η τελική κατάληξη να πηγαίνει επάνω, στη Λοζάνη. Εκεί που θα είναι ο Σοφοκλής, το συμμαθητής από το ελληνικό κολέγιο. Εκεί που πήγαν όλα τα καλά παιδιά. Ωραία, δηλαδή. Φίλε.
Άντε, ρε. Να μου λέει, μου λέει και ένας φίλος εδώ, λέει, πες για τη χειροβοβίδα που βρέθηκε στη Σάρισα. Ναι, αυτό δεν τα ξέρεις, γι' αυτό τα δύο περιστατικά. Δεν θα κάτσω εγώ. Έχω δεν είναι υπόθεση, δεν είναι ακούστηκε. Συνέβη, Γιώργο. Και η απαγωγή και η χειροβοβίδα. Τώρα θες να σου πω για το αυτοκίνητο του Τρομπόκη, του Προέδρου της Άρτα, στο Μενίδη. Παίζει κανένα ρόλο να σου πω για τον Καλύβα που το δίραν στη Φιλή, που είναι της ΓΑΜΑ Εθνικής εδώ, που βγήκε ο Τεβεκέλης και είπε ο καλύτερος, ο γιος του έφτασε στη Βήτα. Τι θες να σου πω, και αυτός ξυλοδαρμένος είναι στη Φιλή, ο Καλύβας. Ο άλλος να σου πω για τον Τσαχυλίδη, για τις δύο απόπειρες. Ο Τσαχυλίδης έχει δύο. Όλοι αυτοί είναι διορισμένοι από τον κύριο, με αρχηγό τον άλλο, τον από πάνω. Να σου λέω, ο Καλύβας με το δόρυ έζησε. Που εκεί που είναι. Με το δόρυ έζησε. Τι να ξέρει, ξεχνιέται αυτό που είπε εσύ, αυτό που λέει, εκεί στάσου ρε. Πάρ' την Πέτη να σε βάλει ρε. Είναι δυνατό ρε. Πάρ' την Πέτη να σε βάλει. 11 εκατομμύρια Έλληνες στην εκπομπή του Μαΐζου. Αν είναι δυνατό. Ποια είναι η Πέτη, η ανιψιά του Κοντοβαζενίτη. Του Κοντοβαζενίτη κιόλας, ε. Και έχει πάρει και 30 άτομα καινούργια εκεί ο γραμμένος. Ούτε λέει, ούτε... Και η Αλβανίδα είναι η γραμματέας. Μια δέκο κανονική. Αλβανίδα πιανού ο γραμματέας. Η γραμματέα του βάλανε κάποιος, την έχει φιλενάδα εκεί και του την έβαλε και δίπλα, Αλβανίδα. Πιανού, του γραμμένου. Του πρόεδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αλβανίδα είναι, φαντάσου, ούτε Ελληνίδες βάζουν. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο, αν και δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ έτσι από κοντά, το συμπαθώ. Δηλαδή και όσες φορές έχουμε μιλήσει στο ραδιόφωνο, δεν μου κάνει εντύπωση, είναι γαμώτο όλα αυτά που μου λες. Να έχουν γίνει. Και το περισσότερο ξεκίνησε βέβαια με το Βασάρα, ίσως αυτό επειδή ήταν πρώτο μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν εσύ. Ναι. Πρόσεξε, σε λέω αυτό και κλείνω. Ρίξε σε παρακαλώ εκεί, στο Θεόδωρο, στο Θεωρείς εκεί, ξαναδιάβασε εδώ και θα βγάλεις όλο το ζουμί. Η βόμβα που έσκασε στην Αθήνα στο μαγαζί εκεί. Ποια βόμβα. Του Διαμαντίδη. Πιανού Διαμαντίδη, μήπως κάνεις λάθος. Δεν κάνω λάθος, ρε. Το είχαν πριν από λίγο καιρό, ρε. Μια βόμβα που έσκασε μαγαζί με έπιπλα στην Αθήνα. Α, όχι, αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Ξέρω για το ποδόσφαιρο. Ναι. Το Τρομπούκι της Άρτας εκεί πέρα που τον μπουμπουνίσαν στο Μενίδη. Δεν το ξέρω. Ωραία, φίλε, τι γίνεται. Ρε το Θόδωρο Θεοδωρίδη, ρε φίλε. Ναι, αυτός είναι ο άνθρωπος. Ό,τι και να γίνει και πού είσαι. Οι πρακτικές που μεγαλώνουν. Πες μου λίγο, τι τους λέμε, πες τους εσύ που είσαι πάω, γιατί. Τίποτα, δεν θα πρωταγωνιστήσουν ποτέ αν δεν πάρει. Πες τους εσύ, ας πούμε, σένα σ' ακούνε, άμα λες ότι σε πάω, ξακούνε περισσότερο. Όταν σου λέω, συγκράτω. Πες τους λίγο τους δικούς σου κάτι, ρε παιδί μου, τώρα στο τέλος. Κλείσε με κάτι. Δεν είμαστε εμείς τα πράγματα. Έχουν αλλάξει εποχές. Εάν η διοίκηση του ΠΑΟ είχε κυνηγήσει δικαστικά την ομάδα που παντελονάτα μας νίκησε μέσα στο γήπεδο, δεν θα έμεινε κανένας τους. Θα τους είχαμε πάρει όλους παραμάζουμε. Όχι να κινηθούν νομικά. Στην εποχή του Μανάβη, του Νικόλα, του Ιγνάτη, του Μάτζα, που δεν είναι καλά τώρα, το έμαθα να πούμε και δεν είναι καλά ο Βασίλης. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Άκουσα ότι είναι στο νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα στον Αφταράς, ο γνωστός του Βασίλης. Περαστικά, δεν είναι καλά και όλη και η οικογένειά μας, να πούμε, κλαίει. Μάτι Παναγία, έχω ένα σφίξιμο για αυτό το πράγμα. Για αυτό το παιδί, να πούμε, που δεν έβγαινε η τρομπέτα και έκανε. Έχω συγκινηθεί τώρα. Έκανε προσπάθειες να βγει η φωνή από τη Σάλπικα και δεν έβγαινε, να πούμε, τίποτα. Κινδυνεύει, είναι σε τέτοια χάλια, να πούμε. Τον βρήκα κάτι στον εγκέφαλο. Εάν δεν ξαναέρθει η εποχή η δική μας, λύση δεν υπάρχει. Πρωταγωνιστές δεν πρόκειται να βγει. Ο Πάοκ, ο παλιός, ξεχάστε το. Η εποχή η δική μας τελείωσε. Σου λέω, δεν θα έμενε κανένας. Θα κυνηγήσουμε εμείς ομάδα την προηγούμενη φορά, Γιώργο, μου είχες πει, μας είχες πει μάλλον, το έχεις πει στον αέρα, γι' αυτό δεν το λέω τώρα εγώ, δεν μου το είπες ιδιωτικά, ας πούμε, το έχεις πει δημόσια, ότι ασχολήθηκες όλα αυτά τα χρόνια με το οργανωμένο έγκλημα, έτσι. Ναι. Θες να σου πω τι δουλειά κάνω. Κάνεις τώρα. Όχι, τώρα συνταξιούχος είμαι. Ναι. Ξέρω αυτόν, δεν θα το πω, θα το καταλάβεις. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ξέρω αυτόν που σου έδωσε μια συνέντευξη με 7.000 τον Αλεκάρα. 7.000 προβολές που το είδα στο YouTube. Να καταλάβεις. Τον Αλεκάρα. Το πιάσες, να το ξαναπώ. Ναι, ναι, το πιάσα. Α, εκεί πέρα δουλειά. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Εντάξει. Έγινε. Τζόρτζ, ευχαριστώ, ρε φίλε. Μας έκανες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.